Εμφανίστηκε ξανά το πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων και σε φαρμακεία της πόλης του Βόλου με συνέπειες σε ορισμένους κωδικούς. Οι φαρμακοποιοί να μην τους έχουν δει εδώ και έναν μήνα. Το φαινόμενο περιπλέκει τις προσπάθειες των επαγγελματιών να εξυπηρετήσουν ασθενείς με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια έχουν διαμορφώσει μια καλή σχέση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μαγνησίας, κ. Ματσιόλης, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα για την επανεμφάνιση στις ελλείψεις φαρμάκων, ενώ παράλληλα στάθηκε και στην ευλογιά των πυθίκων. Περνάμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Ο κόσμος πλέον χαλαρά κινείται καλύτερα. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε και τα φαινόμενα καινούριων ιώσεων, όπως οι νόσους των πυθίκων και μια σειρά άλλες, οι οποίες λίγο έως πολύ μας προβληματίζουν. Αυτό είναι λογικό όταν μια κοινωνία είναι σε μια περίοδο καραντίνας 2 ετών. Πιθανόν να προκύπτουν, και όπως φαίνεται ότι προκύπτουν, και νέα ζητήματα τα οποία δεν τα συναντάμε σε περίοδο που είναι κανονικότητας. Η επιστήμη αφουγκράζεται αυτά τα θέματα, τα οποία και δίνει τις κατευθύνσεις της. Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα ανησυχίας. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, συνεχίζουμε και χαιρόμαστε τουλάχιστον τον καλό καιρό, μιας και τα υπόλοιπα ζητήματα έως ένα βαθμό είναι προβληματικά. Ναι. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι προβληματικό και μείζον θέμα για την επιβίωση και για την λειτουργία του φαρμακείου μας πλέον είναι το θέμα των ελλείψεων. Οι ελλείψεις, όπως πολλές φορές είπαμε και από το σταθμό σας, είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε με την αρχή των μνημονίων το 2010, τότε που οι δανειστές μας ζητούσαν από τη χώρα μας για τη φαρμακευτική περίθαλψη να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων, των συνταγογραφημένων φαρμάκων. Ο πρόεδρος των φαρμακοποιών συμπληρώσε ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν δώσει λύσεις στο πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων τα τελευταία χρόνια. Έπρεπε να είναι καθημερινά πρώτο στην επικαιρότητα γιατί μας αφορά όλους, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει, επισήμανε ο κύριος Ματσιόλης, ο οποίος τόνισε ότι σαφέστατα η πολιτεία και η κυβέρνηση πρέπει να το επιλύσουν. Και θα πρέπει η πολιτεία να είναι πραγματικά να αφουγκράζεται την πορεία των φαρμάκων. Αυτό το οποίο όμως έχει διαπιστωθεί ότι καμία κυβέρνηση μνημονιακή, όσες κυβερνήσαν από το 10 μέχρι και σήμερα, δεν έχουν σκύψει σοβαρά επάνω. Έχουν θεσπιστεί νόμοι οι οποίοι λογικά θα προστάτευαν τον πολίτη από το θέμα των ελλείψεων, όμως δεν τηρούνται. Ένας από τους νόμους είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση σε μια φαρμακευτική εταιρεία είναι να έχει ένα minimum stock το 1/3 της κίνησης του φαρμάκου για το οποίο είναι υπεύθυνη, για να μπορεί να το διανέμει σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων.